Τώρα έχουμε στην παρέα μας ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο άτομο, τον πλαστικό χειρούργο Δόκτωρ Χάρη Ζαβρίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά εμάς τις γυναίκες και μας αρέσει πάρα πολύ εμάς τις γυναίκες να φροντίζουμε την εμφάνισή μας γενικότερα. Δόκτωρ Χάρη Ζαβρίδη, εδώ στην παρέα μας θα μιλήσουμε για την προσωποπλαστική. Περιμένουμε τον κύριο Χάρη Ζαβρίδη, έρχεται τώρα εδώ στην παρέα μας. Περάστε κύριε Ζαβρίδη εδώ. Περάστε, περάστε. Καλημέρα, καθίστε, καθίστε εδώ μαζί μας. Να βάλουμε και τα μικρόφωνά σας. Έτσι, είμαστε ζωντανή εκπομπή εμείς, έτσι, αυτά τα έχουμε εδώ σε ζωντανές εκπομπές. Πρώτη εκπομπή. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Η επιστήμη προχωρά, εξελίσσεται και έχουμε εδώ τον κύριο Χάρη Ζαβρίδη, ο οποίος θα μας τα πει όλα. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές. 22-259-000. Θέλουμε να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα, απόψεις, εμπειρίες, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε όλα. Και πραγματικά ένα υπέροχο θέμα. Θα μείνετε μαζί μας, κύριε Παπέη, εδώ στην εκπομπή, να ακούσετε κι εσείς. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε αυτά τα ενδιαφέροντα που θα μας πει και ο κύριος Χάρη Ζαβρίδη. Καλημέρα. Βεβαίως θα μείνει μαζί μας. Όμορφη μέρα, όμορφη παρέα, θα μείνει μαζί μας. Καλημέρα και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, κύριε Ζαβρίδη. Εγώ ευχαριστώ και να ευχηθώ και καλή εκπομπή. Έτσι είναι η πρεμιέρα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι γουρλή στην εκπομπή. Είμαστε σίγουροι. Σήμερα φέραμε όλους τους γουρλίδες εδώ στην παρέα έτσι για να μας φέρουν γούρι και να προχωρήσουμε έτσι πολύ ωραία. Από τον κύριο Παπέ είναι σίγουρο ότι επειδή είναι γουρλή, θα πάει καλά. Έτσι. Θα σας έχουμε κάθε εβδομάδα μαζί μας έτσι και εσάς εδώ στην παρέα μας. Θα μιλάμε για έτσι πολύ ωραία θέματα που αφορούν τη γυναίκα και όχι μόνο, και τον άντρα. Σήμερα τι έχουμε, τι θα μιλήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν, πολύ καλά έχετε πει ότι η πλαστική χειρουργική δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αφορά και τον άντρα. Σίγουρα, αριθμητικά, οι γυναίκες είναι περισσότερες που ασχολούνται με την πλαστική χειρουργική. Όμως, όσο και να ακούγεται παράξενο, η αυξητική τάση είναι στον ανδρικό πληθυσμό. Όλο και περισσότεροι πλέον άντρες ασχολούνται με την εμφάνισή τους. Και με το πρόσωπο τους, έτσι, γιατί το θέμα μας είναι η προσωποπλαστική. Να πούμε ότι η προσωποπλαστική είναι μια λέξη που θα μπορούσε να είναι καινούρια, ένας νέος ορισμός που αφορά τις επεμβάσεις ανανέωσης στο πρόσωπο. Η ιατρική ορολογία και ειδικότερα στην πλαστική χειρουργική είναι κυρίως ελληνική. Η ελληνική μας γλώσσα είναι ενοιολογική, αυτό που λέμε, αυτό εννοούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να συνειδητοποιήσεις την εγκεφαλοπάθεια, την καρδιομεγαλία. Έτσι, άρα η πλαστική χειρουργική είναι χειρουργική ειδικότητα η οποία πλάθει το ανθρώπινο σώμα. Το ρήμα πλάθο βγαίνει από το, είναι, η λέξη πλαστική βγαίνει από το ελληνικό ρήμα πλάθο που σημαίνει δίνω σχήμα, δίνω μορφή. Το πρόσωπο από την ελληνική φράση πρόσωπα, δηλαδή το μέρος του κεφαλιού που βλέπουμε μπροστά. Άρα οι επεμβάσεις που ανανεώνουν το πρόσωπο, αυτό που βλέπουμε ανφάς που λέμε, θα μπορούσαν να ονοματίζονται με μία λέξη. Την πρόσωπο πλαστική. Πλαστική. Το εξηγήσατε πολύ όμορφα και είμαι σίγουρη ότι όλοι καταλάβαμε από το σπίτι τι σημαίνει ακριβώς πρόσωπο πλαστική. Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ απλό. Αυτό, η πλαστική χειρουργική είναι πολύ απλή, αρκεί να σκεπτόμαστε απλά. Όπως και όλα στη ζωή μας. Η ζωή μας είναι πολύ πριν απλή. Πριν προχωρήσουμε, κύριε Ζαβρίδη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πίσω μαζί γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα από τους τηλεθεατές μας. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Σε λίγο επιστρέφουμε πίσω με πάρα πολλές ερωτήσεις. Όχι τώρα break. Α, όχι τώρα break. Όχι τώρα break. Ό,τι μου πούνε κάνω εγώ εδώ. Δεν έχω αντίρρηση. Προχωράμε ακόμη λίγο και μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έτσι να συγκεντρώσουμε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών μας. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε, κύριε Ζαβρίδη. Απλά λέγαμε ότι η πλαστική χειρουργική είναι πολύ απλή. Αρκεί να σκεπτόμαστε απλά. Είναι και πολύ σημαντική, έτσι, στον άνθρωπο, σε πολλούς ανθρώπους. Θα έλεγα ότι οτιδήποτε βελτιώνει την αυτοεκτίμησή μας, την αυτοπεποίθησή μας, είναι σημαντικό. Και το πρόσωπο είναι γι' αυτό, πάρα πολύ άλλωστε, σημαντικό. Εσείς οι γυναίκες το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το να φαινόμαστε λίγο καλύτερα, το να νιώθουμε λίγο καλύτερα. Να νιώθουμε όμορφα εμείς ήδη, πρώτα πολύ σωστά, το να ξεκινάμε με μια όμορφη μέρα, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, είναι σημαντικό στη ζωή μας. Ουσιαστικά η πλαστική χειρουργική αποσκοπεί στον εσωτερικό μας κόσμο. Βελτιώνουμε κάτι πάνω μας για να βελτιώσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Άρα αυτά είναι αλληλένδετα. Όταν νιώθουμε όμορφα έξω, νιώθουμε όμορφα και μέσα και το αντίθετο φυσικά. Και το ανάποδο. Πάντοτε. Και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία για να πω το εξής. Είναι μεν σημαντικό πράγμα η πλαστική χειρουργική στη ζωή μας, δεν είναι όμως
το παν. Δεν σημαίνει ότι η εμφάνισή μας είναι το α και το ω στη ζωή μας. Είμαστε δυσυπόστατη φύση, δεν σημαίνει ότι αν εξωτερικά φαινόμαστε καλά, είμαστε και εσωτερικά καλά. Το σημαντικό είναι αυτό που έλεγαν, άλλωστε ορισμός της υγείας ποιος είναι, ψυχοσωματική ισορροπία. Άρα θέλουμε μια ισορροπία και στον εσωτερικό μας και στον εξωτερικό μας κόσμο. Και άρα η ισορροπία είναι το πάνω. Όλα να γίνονται με κάποια όρια, έτσι. Παν μέτρων άριστον. Αυτό που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες, το μέτρο είναι το άριστο. Έτσι, γιατί μην ξεφεύγουμε και φέρνουμε και αντίθετα αποτελέσματα. Σίγουρα, άλλωστε, Γιώτα, το ποια είναι η επιτυχημένη πλαστική επέμβαση, γιατί συχνά με ρωτάνε αυτή την επέμβαση, την ερώτηση. Η πετυχημένη πλαστική επέμβαση είναι αυτή που δεν φαίνεται. Έτσι. Αυτός που θα πάει στο πλαστικό του και θα κάνει οτιδήποτε και θα έρθει εδώ να πιει ένα καφέ μαζί με τη Γιώτα και δεν φαίνεται τι έχει κάνει, αυτό σημαίνει επιτυχία. Αυτό είναι το. Το να πάω να κάνω κάτι στο πλαστικό μου και όπου καθίσω και όπου στέκουμε να λένε, ξέρω εγώ, ο Ζαβρίδης έκανε. Κάτι πήγε λάθος, κάτι δεν φαίνεται καλό. Καλύτερα να μην το κάνω. Άρα το φυσικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο στην πλαστική χειρουργία. Ωραία. Βάζουμε άνω τελεία. Και εμείς πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς τηλεφωνείτε στο 22-259-000. Θα κερδίσετε στο τέλος εκπομπής τρεις τηλεθεάτριες. Θα κερδίσουν τρία ζευγάρια παπούτσια από τα καταστήματα Shoebox. Είπαμε, θα δίνουμε πολλά δώρα σε αυτή την εκπομπή. Επιστρέφουμε πίσω με Χάρη Ζαβρίδη για πολλά και διάφορα. Σε λίγο. Και εμείς επιστρέψαμε και πάλι εδώ στην παρέα μας ο Δόκτωρ Χάρης Ζαβρίδης. Συζητάμε εδώ για την προσωποπλαστική, ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά τη γυναίκα και όχι μόνο τη γυναίκα και τους άντρες, είπαμε. Έτσι, κύριε Ζαβρίδη. Σίγουρα. Το να πλάσουμε το πρόσωπο, το να φαινόμαστε λίγο πιο νέοι, αφορά και τα δύο φύλλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Πόσο είναι. Και να πω και λίγο όσον αφορά για τα φύλλα. Τις επεμβάσεις στο πρόσωπο όσον αφορά τους άντρες. Είναι λογικό να ενδιαφέρονται. Στις μέρες μας πλέον ο άνδρας είναι υποχρεωμένος να δουλεύει και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πάψαμε πλέον οι άνδρες, ας πούμε, στα 60 να βγαίναμε σε αφυπηρέτηση. Άρα υπάρχουν άνδρες που είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι οτιδήποτε επάγγελμα, το οποίο μπορούν να είναι ενεργείς και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και 70 η εμφάνισή τους απαιτείται να είναι ετών. Πολύ ωραία στη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, το να νιώθεις καλύτερα στον χώρο εργασίας σου. Άρα είναι λογικό, επειδή όλα μεγαλώνουν στη ζωή μας, ακόμα και τα χρόνια που εργαζόμαστε. Άρα αυτά τα άτομα, ναι, ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους. Ωραία. Και πόσων ειδών επεμβάσεις για την πρόσωπο πλαστική υπάρχουν? Να πούμε ότι τουλάχιστον η γνώμη δική μου, όπως πιστεύω εγώ ότι είναι πρόσωπο πλαστική, αφορά μόνο επεμβάσεις ανανέωσης. Δεν μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι επανορθωτικές επεμβάσεις, δεν μας ενδιαφέρουν οι μη χειρουργικές επεμβάσεις, δεν μας ενδιαφέρουν επεμβάσεις που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Για παράδειγμα, η ρινοπλαστική, οτοπλαστική, όλα αυτά, η γνώμη δικιά μου είναι ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτόν τον όρο. Η πρόσωπο πλαστική αφορά τις επεμβάσεις ανανέωσης. Βλεφαροπλαστική, facelift, lift λαιμού, λιποαναρρόφηση λαιμού, ανόρθωση του φρυδιού. Άρα, οτιδήποτε μας κάνει να φαινόμαστε πιο νέοι, στο ανφάς που λέμε, στο πρόσωπο, στη μεριά του κεφαλιού που βλέπει μπροστά, θα μπορούσε αυτό το σύνολο των επεμβάσεων να λέγονται πρόσωπο πλαστική. Ναι, και κάποια χαρακτηριστικά που μπορούμε να βελτιώσουμε τέλος πάντων, έτσι, στο πρόσωπο. Ανανέωσης, γιατί να πούμε και ένα μυστικό, να πούμε και ένα μυστικό, Ιώτα, οι επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όλες. Είναι επεμβάσεις που μας κάνουν να φαινόμαστε πιο νέοι και επεμβάσεις που μας κάνουν να φαινόμαστε πιο ωραίοι. Ωραίοι. Γιατί άλλο πράγμα είναι να είσαι νέος και άλλο πράγμα να είναι. Είναι ένα ωραίο. Γιατί βλέπουμε και πολλές περιπτώσεις σε νέους ανθρώπους, έτσι, που προχωράνε σε αυτή την. Άρα, ας πούμε για παράδειγμα, η αυξητική στήθος, η ρινοπλαστική, η οτοπλαστική, η λιποαναρρόφηση μας κάνει πιο ωραίους. Είναι εντελώς διαφορετικές αυτές οι επεμβάσεις από τις επεμβάσεις όπως το βλέφαρο πλαστική, όπως η λιποαναρρόφηση του λαιμού, το lift του λαιμού, που μας κάνει να φαινόμαστε πιο νέοι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο δυνηρές είναι αυτές οι επεμβάσεις, δηλαδή είναι επώδυνες. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, γιατί εγώ φοβάμαι λίγο, έχω λίγο φόβο για αυτά τα πράγματα γενικότερα. Αν δεν φοβόσουν, θα έλεγα ότι δεν είσαι καλά. Όταν πάμε σε ένα πλαστικό χειρουργό, αυτός που δεν φοβάται για μένα λέει ψέματα. Έχω ακούσει περιπτώσεις που μου λένε δεν φοβάμαι εγώ, δεν με πειράζει. Η εξαίρεση δεν σημαίνει ότι είναι ο κανόνας. Άρα, γενικά φοβόμαστε να πάμε σε έναν γιατρό και είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε. Έτσι. Πάμε σε έναν άγνωστο, του εμπιστευόμαστε το σώμα μας, του εμπιστευόμαστε το πιο σημαντικό ίσως που έχουμε πάνω μας, την εμφάνισή μας, το πρόσωπό μας.
κλείνουμε τα μάτια μας και τον αφήνουμε να δουλέψει πάνω μας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση τουλάχιστον. Να ξυπνήσουμε, δεν ξέρουμε τι θα. Άρα είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη λοιπόν μεταξύ του ενδιαφερομένου και του πλαστικού χειρουργού υπερνικάει οποιαδήποτε φοβία. Άρα οι επεμβάσεις στο πρόσωπο, να πούμε γι' ότι δεν πονάνε. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, υπάρχουν πρυξήματα, υπάρχουν μελανιές, δεν υπάρχει καθόλου πόνος. Σε αντίθεση με άλλες επεμβάσεις που πονάνε. Το στήθος, η κοιλιοπλαστική, η λιπαναρρόφηση. Λιπαναρρόφηση, ναι, αυτό ανήκει στις κατηγορίες, όλες αυτές οι επεμβάσεις, στις κατηγορίες που προκαλούν.